Θα ήθελα να ενημερώσω τους Κορίνθιους ότι από την 1η Δεκεμβρίου και μετά μέχρι σήμερα και στο εξής, στην πόλη της Κορίνθου, στην αρχαία Κόρινθο, στα Εξαμήλια και την Ξυλοκέριζα, το νερό είναι αποκλειστικά στυμφαλίας. Πόσιμο πάντοτε, όπως ξέρετε και πριν ήταν πόσιμο, αλλά μετά την αλλαγή που έγινε στις καιρικές συνθήκες, μπορούμε πλέον και τροφοδοτούμε τις περιοχές που σας ανέφερα με νερό αποκλειστικά από την στυμφαλία. Εκείνο το οποίο θα δείτε στην ανάλυση η οποία θα αναρτηθεί σήμερα, γιατί καθυστερήσαμε λίγο να την κάνουμε αυτή την ανακοίνωση για να έχουμε την ανάλυση από το πιστοποιημένο εργαστήριο και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να είμαστε σίγουροι ότι και στο εξής το νερό θα είναι αποκλειστικά στυμφαλίας στις περιοχές που σας ανέφερα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται και τώρα και το χειμώνα να γίνεται εξοικονόμηση στην χρήση του νερού. Γιατί υπάρχουν περιοχές, θα σας πει περισσότερο ο κύριος Παπαγεωργίου, όπου η ανάλυση στατιστική που κάνουμε δείχνει ότι είναι υπερβολική η κατανάλωση του νερού, προφανώς τώρα το χειμώνα αφού δεν χρησιμοποιείται για άρδευση, προφανώς λόγω διαρροών. Και θέλω να ζητήσω την συνεργασία με τους πολίτες όπου εντοπίζουν υπερβολική κατανάλωση, όπου βλέπουν ότι υπάρχει διαρροή, να ενημερώνουν τη ΔΕΙΑ στο συντομότερο δυνατό χρόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να την περιορίσουμε. Πρόσφατα κάναμε κάποια ανάλυση και είδαμε ότι υπάρχουν πολλές παροχές οι οποίες έχουν να πληρώσουν νερό πολλά χρόνια. Πληρώνουν μόνο το πάγιο και τα ρολόγια είτε είναι χαλασμένα, είτε δεν μετριούνται γιατί είναι μέσα σε χώρους οι οποίοι είναι φυλασσόμενοι και δεν έχει πρόσβαση ο καταμετρητής. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταμέτρηση και ο έλεγχος της παροχής, αν λειτουργεί σωστά ή έχει διαρροή, θέλω οι πολίτες να ζητήσω να επικοινωνούν με την ΔΕΙΑ για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όπου υπάρχουν βλάβες και διαρροές και να έχουμε μια σταθερή τροφοδότηση με νερό πόσιμο στυμφαλίας όσο γίνεται σε περισσότερες περιοχές και να το επεκτείνουμε και αλλού. Το ένα λοιπόν το θέμα είναι οι διαρροές που πρέπει να περιοριστούν. Το άλλο είναι η χρήση για διαφορετική χρήση από την οικιακή που πρέπει επίσης να πάψουν να υπάρχουν και βεβαίως οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές θα πρέπει να διακανονιστούν. Δηλαδή αρκετές οφειλές που είναι αρκετά μεγάλες θα πρέπει να ρυθμιστούν και υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να ρυθμιστούν από την ΔΕΙΑ και θα πρέπει όμως οι πολίτες να το ζητήσουν αυτό και δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση η ανταπόκριση που θα θέλαμε και θα ήθελαμε αυτό να ενισχυθεί, δηλαδή οι πολίτες να αξιοποιήσουν το πλαίσιο που υπάρχει τώρα και να διακανονίσουν παλιές οφειλές με ένα πολύ πολύ ευνοϊκό τρόπο. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο για το θέμα του νερού τώρα. Περισσότερες διευκρινήσεις μπορεί να σας δώσει ο κύριος Παπαγεωργίου. Εγώ μόνο να ευχηθώ σε όλους τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες καλές γιορτές. Δημήτρη. Καλημέρα σας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, μια βροχή μπορεί να αλλάξει πολύ την κατάσταση. Μπορεί να βγάλεις αν θέλεις τη μάσκα μια και μιλάς, φόρεσαι από τη δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι δύσκολο να μιλήσεις με τη μάσκα. Μια βροχή άλλαξε την κατάσταση στο πόσιμο νερό άμεσα και είδαμε πραγματικά μέσα σε 4 μέρες οι πηγές να δίνουν πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Αυτό είναι το ευτυχές, αλλά όμως όλοι διαπιστώσαμε φέτος ότι το πόσιμο νερό δεν είναι δεδομένο και ότι πάντα θα το έχουμε και χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας να περιορίσουμε την κατανάλωση, να ελέγχουμε τις διαρροές και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το φυσικό πλούτο, ας πούμε, και για τα παιδιά μας. Γιατί αυτό που σπαταλάμε σήμερα θα το στοχευτούν τα παιδιά μας. Αυτό που εντάξει, θα ήθελα να τονίσω είναι οι πελάτες να δίνουν τις βλάβες, να παίρνουν τηλέφωνα στα τηλέφωνα της ΔΕΙΑ ή μέσω του Novovil ή μέσω οποιασδήποτε φαρμακέτης στο σελίδα μας που έχει αναφορές βλαβών. Αν κάτι δεν φτιάχνεται αμέσως, δεν σημαίνει ότι εμείς αμελούμε, απλώς υπάρχουν μεγαλύτερες βλάβες. Εμείς βλέπουμε όλες τις βλάβες καθημερινά, ό,τι υπάρχει, δίνουμε προτεραιοποίηση σε αυτά που είναι μεγαλύτερα και σημαντικότερα και συνέχεια εκτελούμε και τα υπόλοιπα. Ακόμα και τώρα τα συνεργεία μας εργάζονται κάθε μέρα, δεν έχουμε σταματήσει λεπτό, να επισκευάζουμε, να βελτιώνουμε τις υποδομές για να μπορεί το νερό να πηγαίνει παντού και σε όλους και σε πολύ καλή κατάσταση. Ένα τελευταίο, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, φέτος, λόγω της πολύ μεγάλης κατανάλωσης του νερού που είχαμε, έχουμε πολύ αυξημένο κόστος. Γι' αυτό
κόστος λειτουργίας για τη ΔΕΗΑ, το οποίο δεν το έχουμε μετακυλήσει στους πολίτες. Δεν θα το κάνουμε. Και ούτε θα το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε. Αλλά κάνουμε μια έκκληση στον κόσμο να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, γιατί και εμείς πρέπει να πληρώσουμε ΔΕΗ, συντηρήσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Ενδεικτικά να σας πω μόνο ότι η ΔΕΗ φέτος, όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ΔΕΗ, φέτος μας έχει έρθει τουλάχιστον 200.000 παραπάνω. 200.000 παραπάνω είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και αυτό είναι από τη λειτουργία των αντιλιοστασίων για να φτάσει το νερό όλο το καλοκαίρι παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω. Κύριε Δημάρχε, μία ερώτηση. Αυτό που θα κάνει μεγάλη διαφορά είναι για τις ημέρες του καλοκαιριού. Είναι πότε θα έρθει το νερό από το βιολογικό για την άντρευση, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να χάνεται πόσιμο ποιοτικό νερό σε χωράφια. Μα το έργο της άντρευσης, το έχω πει, έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 90% και τις επόμενες 2 εβδομάδες ολοκληρώνεται 100%. Άρα όποιος θέλει και βρίσκεται κοντά στο δίκτυο που έχουμε μεταφοράς νερού για άρδευση από το βιολογικό στην Ξυλοκέριζα, Εξαμήλια και σύντομα θα φτάσει και στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Αυτό είναι το σχέδιο. Μπορεί να το ζητάει και να το παίρνει το νερό. Έχουμε τριτοβάθμια επεξεργασία σε λειτουργία. Θα την έχουμε και το καλοκαίρι. Και σχεδιάζουμε να μεταφέρουμε, να επεκτείνουμε δηλαδή το δίκτυο και να μεταφέρουμε νερό πιο πέρα και από αυτό που είχε στη σύμβαση προβλεφθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Άρα, Δήμαρχε, γιατί αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Μπορεί κάποιος από τον καινούριο χρόνο, ας πούμε, όχι μετά από 2 εβδομάδες, αλλά από τον καινούριο χρόνο μετά τις γιορτές, να πάει στη ΔΕΙΑΚ και να πει: θέλω να συνδεθώ με το κεντρικό δίκτυο της, του βιολογικού καθαρισμού. Όχι από τον καινούριο χρόνο, από σήμερα. Εφόσον είναι στον αγωγό που έχει ήδη κατασκευαστεί, μπορεί από σήμερα και το μπορούσε και το κάνει και τις περασμένες εβδομάδες να συνδεθεί. Αλλά σε 2 εβδομάδες από τώρα ολοκληρώνεται το έργο και έτσι όπως είχε προβλεφτεί, θα μπορεί ο καθένας που είναι δίπλα να συνδεθεί και να ποτίσει με τον τρόπο που πρέπει και με την ποιότητα που πρέπει, γιατί σας είπα ότι η τριτοβάθμια επεξεργασία είναι σε λειτουργία. Στη ΔΕΙΑΚ πρέπει να απευθυνθεί. Για τους αγρότες μας μιλάω. Στη ΔΕΙΑΚ θα απευθυνθεί. Okay. Και αυτό που λέτε ότι θα αυξηθεί το προς τα που θα πάει. Και προς τα μέρη του Λέχαιου, του Ασού και του Περιγελίου. Εκεί εργαζόμαστε τώρα για να επεκτείνουμε τον αγωγό στην περιοχή Λέχαιο-Περιγελίου-Ασού. Ευχαριστούμε πολύ.